χάσατε, ακούσατε. Απόψε στον εφιάλτη στην κουζίνα. Για λεπτά να στείλω το μήνυμα. Ένα μεγάλο πάθος ανθίζει στο Δίλεση. Ή έχει δουλειά το μαγαζί ή δεν έχει. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα στον Τόλι και ο Τόλις μηνύματα στην Ιωάννα. Σε αυτή την ταβέρνα το κακό φαγητό και ο έρωτας δεν κρύβονται. Παπιτσουνάκια μου. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη κάνει πλάτες στους ερωτοχτυπημένους. Ζωή! Εσύ δεν το βλέπεις εδώ! Οι πελάτες γίνονται μάρτυρες σκηνών απείρου κάλους. Τόλι! 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 Τι είναι αυτά τα πράγματα! Κατέβα κάτω! Και ο Έκτορας Μποτρίνη πρέπει να μετατρέψει την ερωτική φωλιά σε πραγματικό εστιατόριο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ο εφιάλτης αρχίζει. Το Δίλεση είναι μια παραθαλάσσια κωμόπολη που απέχει 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Εκεί βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα του Ανδρέα και της Ζωής. Το ζευγάρι έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εστίασης, καθώς και οι δύο δούλευαν για πολλά χρόνια σε πιτσαρίες στον Καναδά. Η απόφαση να εγκαταλείψουν αυτό που ήξεραν να κάνουν καλά για να ανοίξουν ταβέρνα τους πήγε πίσω. Δεν υπάρχει οργάνωση σε αυτό το μαγαζί. Εγώ από την πλευρά μου κάνω ό,τι μπορώ. Μια ώρα περιμένει. Ψωμί το εσκέτο. Ο Ανδρέας θέλει με το θαρθεί ο πελάτης, ο σερβιτόρος και ο βοηθός να είναι δίπλα του. Και άμα τα δει μακριά από το τραπέζι, αρχίζει και τσατίζεται. Η Ιωάννα είναι βοηθός της Ζωής στην κουζίνα. Η 24χρονη κοπέλα έχει πολλούς λόγους να είναι χαρούμενη, αφού εδώ και αρκετό καιρό ζει έναν δυνατό έρωτα με το σερβιτόρο Τόλι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πριν φύγεις, θέλω κάτι να σου πω. Πόρτα αυτή απόψε, αν την κλείσεις, να μη σκεφτείς να... Η Ιωάννα και ο Τόλις εκμεταλλεύονται την ανοχή της Ζωής και απολαμβάνουν τον έρωτά τους εν ώρα δουλειάς. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανα είναι ότι έβαλα ένα ζευγάρι μέσα στο μαγαζί. Τους χωρίζει ένα στίχος. Ή έχει δουλειά το μαγαζί ή δεν έχει. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα στον Τόλι και ο Τόλις μηνύματα στην Ιωάννα. Έχει τύχει να βγω έξω από την κουζίνα και να πάω να αγκαλιάσω τον Τόλι και να είναι και πελάτη στο μαγαζί. Αυτό αισθάνομαι, αυτό θα πάω να κάνω. Το ζευγαράκι αμελεί τα καθηκοντά του, πράγμα που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του εστιατορίου. Η Ιωάννα ξεχνά πολλές φορές το ρόλο της στην κουζίνα και από μαγείρισα μετατρέπεται σε κέρβελ. Ιωάννα, μέσα στην κουζίνα. Η Ιωάννα είναι ζηλιάρα, βγαίνει έξω, τσεκάρει. Όταν ειδικά υπάρχουν κάποιες παρέες που είναι μόνο γυναίκες, έχουμε λίγο. Θέλω να ξέρω τι είπανε, τι κάνανε. Έχω πάρει και το κινητό, το έχω ψάξει να δω, αν δω κάτι καινούριο μέσα. Κάθομαι πολλές φορές και στο παράθυρο να βλέπω τι γίνεται έξω κίνηση. Τόλι! Έλλη! Ο κύριος Ανδρέας όταν με βλέπει και κάνω σκηνές, φωνάζει υπερβολικά. Άστο! Άιντε, μηνύματα! Γιατί έχει τύχει να μας ακούσουν και πελάτες, να τσακωνόμαστε. Το εστιατόριο κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τους λιγοστούς πελάτες που αυτή τη στιγμή το στηρίζουν. Πόσες φορές μου κάναν παράπονο οι πελάτες ότι ο γάβρος είναι κρύος. Η μπριζόλα εκκριώσει. Ξανέβεις και εμείς, ξανά εδώ και πάνω. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να βάλει τάξη στο εστιατόριο του Ανδρέα και της Ζωής? Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους και δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Η εμπειρία, το ταλέντο και η αφοσίωσή του στην τέχνη της γαστρονομίας αποτελούν την πρώτη ύλη για τα εστιατόρια του Μποτρίνης στην Αθήνα και Ετρούσκο στην Κέρκυρα. Παιδιά, πάμε πάσο. Μπακαλιάρο, γαρίδες κατά ύφη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο στον έκρητο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει τρεις φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Παραμένοντας πάντα πιστός στο όνειρό του, να φέρει την γαστρονομία πιο κοντά στον κόσμο. Βρισκόμαστε στο Δίλεση, 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Με έχει καλέσει ο Ανδρέας, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στο φαγητό όσο και στην οργάνωση. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει. Σε ένα κανονικό εστιατόριο, η ημέρα ξεκινά με προετοιμασία στην κουζίνα, ώστε να είναι όλα έτοιμα και στην ώρα τους. Στο εστιατόριο του Ανδρέα και της Ζωής όμως, η μέρα ξεκινά με τραγούδι και χορό. Καλημέρα. Γεια σου, Έκτορα. Εσύ πρέπει να είσαι Ανδρέας. Καλά. Πώς πάει? Δόξα τω Θεώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στο φαγητό. Δηλαδή τι εννοείς, ότι δεν βγάζεις καλό φαγητό?
Το φαγητό είναι το πρόβλημα. Ο κόσμος τι λέει γι' αυτό? Παράπονα έχω. Έχεις παράπονα τον κόσμο? Παράπονα. Ο Ανδρέας ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα, αναγνωρίζοντας ότι για την πτώση της πελατείας του εστιατορίου ευθύνονται τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του. Όμως η άποψη της ζωής είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Κουζίνα μου λέει, έχει προβλήματα ή όχι? Όχι. Πολύ εγώ έτσι καλύτερο. Νομίζω. Έτσι. Γιατί τόσα χρόνια που δουλεύω, ο κόσμος τρώνε, φεύγουν ευχαριστημένοι, μας χαιρετάνε. Αλλά δεν ξαναγυρίζουν ποτέ. Δεν γυρίζουν. Ε? Αλλά εγώ μια ξηγή τα βλέπω όλα. Όχι. Όχι. Η κουζίνα είναι άψογη. Άψογη η κουζίνα. Ωραία. Λοιπόν, να καθίσω κάπου να μου φέρεις έναν κατάλογο που θες εσύ. Πάμε εκεί. Ο Έκτορας Μποτρίνη περιεργάζεται το χώρο λίγο πριν καθίσει. Κάθισε. Να είσαι καλά. Έχουμε όμως εκεί, Κάθε Παρασκευή Σάββατο. Ρίχνουμε και λουλούδια. Λουλούδια, σαμπάνες, αν έχει δουλειά. Ωραία, και σαμπάνες, Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Την ίδια στιγμή η κουζίνα δεν βρίσκεται σε επιφυλακή. Με την προτροπή του αφεντικού του, ο Τόλης ο σερβιτόρος κάνει την εμφάνισή του. Έρχομαι, έρχομαι. Έλα, πάρε πήγαινε στρώσεις, εκτός ώρα άνω. Καλά, εντάξει. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλά. Μια χαρά, εσείς. Εσείς ο σερβιτόρος. Μάλιστα. Ωραία. Στην βοήθεια. Η παρουσία του Έκτορα στο εστιατόριο δεν φαίνεται να αλλάζει τις συνήθειες της Ιωάννης, αφού στην κουζίνα το πάρτι συνεχίζει. Χορέψε και σπάστα όλα τούτη τη βλαβιά. Κάτσε καλά, καλή σε παρακαλώ. Ανακάτε με. Α, σε βλέπω γρήγορο. Ο σερβιτόρος γενικά είναι φουσέκι. Με το που έφεραν τον κατάλογο, ήρθα αμέσως με ψωμί, μία φρατζόλα ψωμί για ένα άτομο. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Έφερε αμέσως και τις πετσέτες για να καθαρίσουμε τα χέρια μας. Δηλαδή μάλλον σαν να θέλει να με διώξει αμέσως. Τα έφερε όλα, φάει και φύγε. Γενικά ο χώρος θυμίζει μπουζουξίδικο στην Εθνική. Έχει τόσα πολλά άκυρα πράγματα. Φανάρια, αγάλματα, λίρες, πλαστικά λουλούδια. Μπροστά μου έχω ένα χάρτη της Ελλάδας. Μπορεί ενδιάμεσα από ένα τραγούδι και ένα πιάτο να τους κάνουν και μαθήματα γεωγραφίας, ποιος ξέρει. Ο κατάλογος πρέπει να έχει πάνω από 200-300 είδη. Αν κάποιος θέλει να αποκοιμηθεί, ξεκινάει από τα ορεκτικά και να είσαι σίγουρη μέχρι να φτάσει στα επιδόρπια τον έχει πάρει ο ύπνος. Η παραγγελία θα αποδειχτεί πρωτόγνωρη εμπειρία για τον σεφ. Τι θα σου φέρω να πιείτε? Πρώτα θα μου φέρεις να φάω. Πες μου αυτό που σε κάνει περήφανο, δηλαδή που έρχονται οι πελάτες και λένε. Αυτό είναι πολύ καλό πιάτο. Σε κόλλησα τώρα, Με κόλλησα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα? Με κόλλησες. Υπάρχει, αλλά... Τι να σας πω. Κεφτεδάκια έχεις? Δεν έχω. Δεν έχεις κεφτεδάκι. Λουκάνικο? Λουκάνικο που λέω χωριάτικο, όχι. Δεν έχει. Συγγνώμη, δεν έχω. Μελιτζάν σιγανιτές? Δεν έχω. Πατάτο σαλάτα? Όχι. Συγγνώμη. Μύδια σαγανάκι? Μάλιστα. Χταπόδι ξυδάτο, ούτε αυτό. Σαλάτα? Σαλάτα θέλετε χωριάτικη, θέλετε μαρούλι, λάχανο. Χόρτα έχω, αλλά δεν έχω βράσει. Άμα θέλετε και περιμένετε να βράσω. Θα αργήσουμε λίγο, αλλά... Μανιτάρια έχουμε? Όχι. Όχι. Φέρε μου ό,τι θέλεις εσύ τώρα, τι να σου πω. Ο Έκτορας Μποτρίνη κλήθηκε να παραγγείλει μέσα από ένα τεράστιο κατάλογο με ανύπαρκτα όμως φαγητά. Το γεύμα του τελικά θα περιλαμβάνει ό,τι υπάρχει εκείνη τη στιγμή στο εστιατόριο. Ιωάννα, μία χωριάτικη, μία τυροκαυτερή σε οβάλ και μία πατάτες, ζωή. Έλα. Ένα ριζότο με θαλασσινά. Έγινε. Και μία μπριζόλα χοιρινή, έξτρα περιποιημένη για τον Έκτορα. Έγινε. Εντάξει. Ναι, ναι. Έλα, κουνηθείτε λίγο. Έχω την αίσθηση ότι σε λίγο θα πούν και χορεύτερες να χορεύουν το χορό της σκυλιάς πάνω στο πάρκο. Μόνο αυτό λείπει. Έτσι κι αλλιώς από φαΐ δεν υπάρχει τίποτα. Καλά πάλι, βγάλε την σου είπα σε οβάλ πιάτο. Τι είναι αυτό εδώ? Τι διαφορά έχει άμα είναι σε οβάλ ή άμα είναι σε κανονικό? Άντε, πήγαινε σε οβάλ. Θα το βάλω, να στείλω λίγο το μήνυμα και θα το βάλω. Μα ζωή! Εσύ δεν το βλέπεις εδώ? Δεν το βλέπεις? Έχουν αργήσει τόσο πολύ που μάλλον μέσα ψήνουν αρνίση σούβλα. Εντάξει, ο σερβιτόρος είναι στη γωνία, στον κόσμο του. Στο πάσο επάνω, μπουρου μπουρου,
Δεν ενδιαφέρει αν υπάρχει πελάτη ή όχι. Πώς φαίνεται. Έχω πάει το ψωμί, πήγα το νερό, πήγα τα αυτά, θα δούμε τώρα τι θα πει. Όσο ο Τόλης και η Ιωάννα τα λένε στο Πάσο, η προετοιμασία του φαγητού γίνεται με το Πάσο της. Τόλη. Πείτε μου. Τι γίνεται, έχεις κολλήσει το Πάσο, τι έχει. Μίλαγα και με την αραβωνιαστικιά μου. Α, δουλεύει και η αραβωνιαστικιά σου εδώ. Ναι, ναι, είναι μέσα στην κουζίνα. Και τι λέτε. Διάφορα. Το φάι δεν είναι έτοιμο. Μισό λεπτό, να πάω να ρωτήσω. Μισό λεπτό, μία ώρα είμαι εδώ. Το ψωμί ήρθε στο καπάκι. Αυτά θα είναι μετά από 2 ώρες. Μάλιστα. Οι πατάτες είναι παγωμένες. Χωριάτικη είναι τίγκα στο λάδι. Πραγματικά απορώ. Πρέπει να έχει όλο το πιπέρι της Ελλάδας μέσα. Αυτή δεν είναι τυροκαυτερή, είναι απλά καυτερή. Γιατί έχει μόνο πιπεριά. Είναι ό,τι χειρότερο πράγμα έχω φάει ποτέ μου. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Τόλης στο χαβά του. Δεν σε φτάνει. Έχω περιέργεια να δω τι γίνεται μέσα σε αυτήν την κουζίνα. Δηλαδή, τόσες ώρες τι κάνουν. Δηλαδή, τι είναι το δύσκολο, να φτιάξουμε τυροκαυτερή που είναι έτοιμη, να φτιάξουμε μια σαλάτα χωριάτικη με 7 κιλά λάδι, να τη κάνει 2 πατάτες. Τι χαλεύεις, τη στιγμή που η δουλειά σου δεν είναι εδώ. Και τι θες να κάνω, δεν είναι άνθρωπος. Να βγω εγώ έξω, να κάτσεις εδώ. Μια ώρα περιμένει. Μετά από αρκετή καθυστέρηση, τα κυρίως πιάτα είναι έτοιμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το ριζότο με τα θαλασσινά. Θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ, καλή όρεξη. Κατά πρώτον, αυτό δεν είναι ριζότο. Έχουμε ένα ρύζι μπασμάτι και από πάνω μου έχουν ρίξει ό,τι πλαστικό υπάρχει στο σούπερ μάρκετ ή δεν ξέρω πού το φέρανε. Αυτό είναι σαν κορδόνια. Είναι η πλαστική γαρίδα, το σουρίμι που λέμε, υποκατάστατο. Γενικά δεν μου αρέσουν τα υποκατάστατα. Και κοιτάξτε πώς έχει γίνει από το πολύ βράσιμο. Και είναι αλμυρό. Δηλαδή, η τυροκαυτερή ήταν καυτερή, αυτό δεν τρώγεται από τα λάδια. Και πάμε σε χοιρινή μπριζόλα, η οποία έχει γίνει λάστιχο. Παραψημένη, αλμυρή και αυτή. Θα πρέπει να έχει τα σαγόνια του καρχαρία για να μασίσει αυτή την μπριζόλα. Δεν θέλω να πάω με τίποτε άλλο στην κουζίνα, παρά μόνο με αυτό. Δηλαδή, αυτή η εικόνα αρκεί για να καταλάβετε τι γίνεται σε αυτό το εστιατόριο. Είναι ένα πράγμα απαράδεκτο. Τι έγινε? Καλά, τι κάνεις? Εσύ, ποια είσαι? Ζάνα, με τι ασχολείσαι? Δεν περίμενε μόλις μέσα με το... Γιατί, θεωρείς ότι είναι καλό, ε? Βεβαίως. Καλά, ξεκινάμε από την τυροκαυτερή. Ποιος είναι κάτι τυροκαυτερή? Εγώ. Συγχαρητήρια. Έχεις πολύ ωραία αίσθηση της πιπεριάς στο στόμα. Δεν την δοκίμασε με τη στιγμή έξω. Δεν την δοκιμάζω, δεν την τρώω την τυροκαυτερή. Αυτά τα πράγματα πώς τα βγάζετε έξω και τα σερβίρετε, δηλαδή. Είναι απαράδεκτο το πράγμα. Το έχεις δοκιμάσει το φαΐ σου? Όχι. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να σερβίρετε φαγητό και να μην το δοκιμάζετε, μου λέτε? Εγώ δεν πρέπει να είστε ψυχαρέ πιάτο μέσα. Στο επιστρέφω όμως εγώ. Εδώ, 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 κοίτα, κοίτα, κοίτα. Δεν έχει φέρει ποτέ κανείς πιάτο στην κουζίνα? Όχι. Πες μου. Αφού λέει έχει φέρει. Τι έχει φέρει? Πιάτο που μου ήρθες εσύ σήμερα, όχι. Εδώ, κοίτα. Για μένα είναι καλά με 30 χρόνια που είμαι στο μαγαζί τώρα. Τι, γιατί δεν ακούς κάποιον, α? Παράτα με από εκεί. Είσαι λάθος σου. Μια χαρά είναι το φαγητό. Είσαι σωστή εσύ, έχει δίκιο. Όχι, δεν αυτό θα πρέπει να το έχω κάνει εγώ, ξέρεις πότε, τη στιγμή που ήρθε το φαγητό στο τραπέζι. Διότι αν στο είχε κάνει αυτό εδώ και καιρό, δεν θα επούλαγες τώρα αυτό το πράγμα. Άσε, πες μου. Πόλη! Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί πάνω, κατέβα κάτω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ζηλεύουμε. Μια ώρα δουλεύεις. Σ' άρεσε αυτά, μαλακίες. Αυτό θα έπρεπε να το έχω κάνει εγώ, ξέρεις πότε, τη στιγμή που ήρθε το φαγητό στο τραπέζι. Διότι αν στο είχε κάνει αυτό εδώ και καιρό, δεν θα επούλαγες τώρα αυτό το πράγμα. Εσύ θεωρείς ότι ό,τι κάνει σωστό και καλό? Μπράβο, συγχαρητήρια, με αυτό πλευρό να κοιμάσαι. Συνέχισε έτσι και θα δεις τη ώρα που θα είναι να κλείσει το μαγαζί, γιατί δεν πατάει ψυχή κανείς, γιατί το φαγητό σας είναι άκυρο. Σκεφτείτε αυτά που σας είπα, σκεφτείτε τα πολύ καλά σήμερα και αύριο συζητάμε για το φαΐ σας πάλι. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν.
φαγητό δεν τρώγεται. Η ζωή δεν το καταλαβαίνει. Ο Τόλης και η Ιωάννα ζουν τον ερωτά τους. Και ο Ανδρέας βαστάει φανάρι. Η χθεσινή πρώτη μέρα τελείωσε με το χειρότερο τρόπο. Σήμερα ο Έκτορας Μποτρίνη θα παρακολουθήσει πώς λειτουργεί η κουζίνα υπό κανονικές συνθήκες. Η χθεσινή μέρα με προβλημάτισε πολύ. Το εστιατόριο μοιάζει με ξέφραγο αμπέλι. Η ζωή λειτουργεί με απάθεια και ο Ανδρέας δεν μπορεί να ηγηθεί. Τι έγινε, το γλυντάμε? Γεια σας. Ε, δουλειά δεν έχετε? Περίμενε. Να, ορίστε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας να σου βαστάει φανάρι, ορίστε, το έχετε έτοιμο. Θα πω μετά. Απιτσουνάκια μου. Η ημέρα για το ερωτευμένο ζευγαράκι έχει ξεκινήσει χαλαρά. Καλά, πώς πάμε, ε? Μια χαρά, εσείς. Πάω να αλλάξω, θα πούμε σε λίγο. Έγινε. Ο Ανδρέας λείπει από το εστιατόριο και η Ιωάννα με τη συγκατάθεση της ζωής βρίσκεται εκτός κουζίνας, περνώντας τρυφερές στιγμές με τον Τόλι. Ο Έκτορας κάνει μια προσπάθεια να τους επαναφέρει στην τάξη. Είπα μια δουλειά, καμιά βόλτα. Να σου πάρω λίγο τη νύφη, ε. Ναι, ναι, ναι. Άμα θέλεις να ασχολείσαι, κοίτα. Να. Παίξε και λίγο. Γιατί μια παροιμία λέει, αν ήταν το πουλί βιολί. Δεν μιλάς. Τι μιλάς. Α, με τη σαλάτα μιλάς. Όχι, το εγώ βέβαια. Είσαι γενικά του τραγουδιού. Το καρέ ολοκληρώνεται με τον ερχομό του Ανδρέα. Καλώς όρισες. Καλά, είσαι έτοιμος. Γαμπρό σε βλέπω απόψε. Είμαι. Ε? Πάντα γαμπρό τον έχω. Οι αρμοδιότητες του συζύγου ποιες είναι? Ξυπνάει το πρωί και χρειαζόμαστε για ψώνια. Θα πάει για ψώνια η πρώτη του δουλειά. Και μετά θα έρθει να ετοιμάσουμε το μαγαζί. Ζωή, μία τραγουδάει, μία παίζει με το κινητό, τίποτα δεν λες. Είναι ερωτευμένα, τι να τα κάνω. Είναι ερωτευμένα, είναι το μπροστάκι του, στέλνει μηνύματα. Δηλαδή, κάπου πρέπει όλο το πρωί είναι μαζί. Όλο το μεσημέρι είναι μαζί. Το βράδυ στη δουλειά είναι μαζί. Και ώρα δουλειά στέλνει και μηνύματα. Έχω δει ερωτευμένος, δεν έχω δει, αλλά τέτοιον έρωτα δεν έχω ξαναδεί. Η Ιωάννα δεν πτωείται από την παρουσία του Έκτορα και ακολουθεί πιστά το καθημερινό της πρόγραμμα, στέλνοντας μηνύματα στον αραβωνιαστικό της Τόλι. Κλείστε το κινητό και τελείωνε. Πάμε. Θα φύγει απ' έξω στη θάλασσα. Μία σαλάτα ανάμεικτη, μία πατάτες, μία φέτα, μία τυροκαυτερή. Μία μπριζόλα χοιρινή και ένα καλαμάρι. Ένα replay δεν το άκουσα. Ορίστε. Την ανάμεικτη και τι άλλο. Δεν τα άκουσες. Το να κάθεσαι να μιλάς στο κινητό, να τραγουδάς και να κάθεσαι και να καβλίζεις, τα ακούς. Τώρα που ήρθε η Παναγγελία, την ακούς. Ωραία, μόνο την ανάμεικτη. Μία ανάμεικτη, μία φέτα, μία τυροκαυτερή από σένα. Μάλιστα. Τυροκαυτερή σε οβάλε. Ναι. Γιατί υπάρχει και τυροκαυτερή σε τετράγωνο, είναι άλλη αυτή. Είναι πιο. Α. Εμφανίσιμο το πιάτο. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί κόβεις με το μαχαίρι πάνω στο ανοξείδωτο και δεν παίρνεις το ξύλο κοπής? Δηλαδή δεν σέβεσαι την περιουσία του άλλου, τη δουλειά, το ψυγείο. Κόψε και πάνω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παίρνω ένα μαχαίρι και κόβω να πάω στο τραπέζι. Τι έγινε, κολλήσαμε? Εσύ τώρα θα κάτσεις πάνω από την κατσαρόλα μέχρι να στέλνει το λάδι, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο? Μέσα σε μια κουζίνα πρέπει να κάνεις συγχρόνως πολλά πράγματα. Τι κάθεσαι και βλογιάς στην κατσαρόλα? Πάτε ρημόνι της ουρανίσσα για εσύ το όνομά σου, μπας και βγουν καλύτερα καλαμάρια. Ο χώρος της κουζίνας θυμίζει κέντρο διερχομένων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Ζωή, τι κάνεις εσύ από εκεί? Θα κόψεις την μπριζόλα. Επειδή δεν μπορούν οι γυναίκες. Δεν μπορούν οι γυναίκες. Τρέχω εγώ και κόβω την μπριζόλα. Ζανά, ας το έχω τίποτα, μόνοι θα πάμε. Συγγνώμη. Ο Ανδρέας μπήκε μέσα απ' έξω, που είναι στο σέρβις. Έχει το μπλοκάκι, παίρνει παραγγελίες και συγχρόνως σερβίρει. Μπήκε μέσα, έκοψε το κρέας, το πέσε με τα χέρια του και ξαναβγαίνει έξω στους πελάτες. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν το ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Την ίδια στιγμή στο εστιατόριο φτάνει μια παρέα γυναικών. Για την Ιωάννα θα σημάνει αυτομάτως συναγερμός. Μια παρέα με τρία κορίτσια. Ωραία. Τι κορίτσια, τι ηλικία? Τι σε ενδιαφέρει, τι ηλικία είναι τα κορίτσια τώρα? Για να φάνε ήρθανε. Εσύ να σερβίρει. Ποιος θα σερβίρει? Παιδιά, κόβουμε λίγο την μ***α να τελειώνουμε να δουλέψουμε. Τι κάνεις παιδί μου εκεί απάνω, ε? Ε, κατέβα κάτω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κατέβα κάτω. Έπαιρνα όλοι γουάτσι. Τι είναι αυτά, βάνεις τον κ***α τα πόδια σου που τρώμε, μωρέ. Πας καλά.
Και να σου πω, μάζεψε λίγο εκεί που δουλεύει. Ήθελα να δω λίγο τα κορίτσια. Ωραία, να δει τα κορίτσια γιατί, τα ξέρει. Όχι, μπορεί να τι γνωρίσω όμως. Καλά, τι κάνω, τι είναι, πάμε καλά. Ιωάννα, μπορεί να φύγει αυτή η σαλάτα. Θα φύγει. Σου έχω πει 17.000 φορές, μην κόβεις πάνω στο πάσο. Πάρε ένα ξύλο κοπής. Κατά πρώτον είναι βρώμικο το πάσο. Κάθεσαι και κόβεσαι πάνω συνέχεια. Πάρε ένα ξύλο κοπής. Κατάρρευε, δεν το ξανακόβε. Ορίσαστε παντός εδώ. Συνδυάζεται και τη θάλασσα, πολύ ωραίο έτσι. Ναι, ναι, ωραία. Ναι, ήσυχα. Τι είναι αυτή η τυροκαυτερία από χθες. Ναι. Μην τη δώσω έξω. Αφού μην τη δώσω έξω, δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Τι κάνεις καινούρια. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Πες ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να έρθει κάποιος. Πώς τον είπαμε, τον Αραμονιάρη. Μισό λεπτό. Τολί. Έρχομαι. Τόλι, έλα λίγο. Έχεις πολύ ζήτηση πάντως. Ναι, ναι. Τόλι, σε ακούω εδώ. Τι γίνεται. Τι έγινε, 2 ώρες αυτό το τραπέζι είσαι. Τι κάνεις. Πάμε. Έφτιαχνα τα γατζάκια για τα πήρα αέρας. Να, εντάξει. Το άγρυπνο βλέμμα της Ιωάννας Καραδοκή. Και ο Τόλις το έχει πάρει το μήνυμά του αυτή τη φορά για τα καλά. Μπορεί να μιλάς εκεί. Και αυτό σε ενοχλεί. Αρχίσανε σκηνές λωτυπίας. Τι να γίνει, αυτά έχει η ζωή. Ζηλεύουμε. Τη σκόπηκε και το τραγούδι, τη σκόπηκε και ο Βίχα, τη σκόπηκαν όλα. Και η μπριζόλα έχει γίνει, τι να πω, γαλότσα. Η ζήλια έχει αποδιοργανώσει τελείως την Ιωάννα. Στα μάτια της οι πελάτησες μοιάζουν με εισβολείς που απειλούν την ευτυχία της με τον Τόλι. Ψάχνεις κάτι. Κοιτάζεις 2 ώρες έξω, τι ψάχνεις. Κοιτάω έξω. Ωραία, κάνε τη δουλειά σου. Έχει έρθει κάποιος γνωστός. Όχι, κοιτάω έξω. Τι. Κοιτάω εδώ έξω στη σάλα. Σου. Όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Γενικά σε αυτήν την κουζίνα είναι όλα πολύ αργά. Γυρίζουν γύρω από τους εαυτούς τους χωρίς να κάνουν τίποτα. Ασχολούνται με 1000 πράγματα εκτός από το φαγητό. Τόλι! Τόλι, Τόλι, θέλεις κάτι. Καλά ρε παιδιά, έχει κάτσει το τραπέζι ο άλλος. Καλά, είσαι καλά παιδί μου, έλα το. Πας καλά. Τι με ζάλεις, πας καλά. Να σου πω, εγώ σου μιλάω τώρα. Ναι. Πας καλά. Καλά, τι κάθεσαι με τους πελάτες. Μου είπαν να σερβίρω λίγο κρασί να και μην τους βάλω. Και τι κάθεσαι με τους πελάτες στο τραπέζι, πας καλά. Πάρε τη 40 στο τραπέζι και εμείς ξαναδώ κάτω αυτές τις μ***γες. Και έλα εδώ τώρα. Αυτή τη συνταγή για ριζότο την έμαθες στον Καναδά. Όχι, εκεί δεν έκανα τέτοια. Πού την έμαθες. Εδώ, στην Ελλάδα. Ο καθένας, ό,τι πέρασε το κεφάλι, κάθεται και το φτιάχνει. Και μετά το λέει συνταγή. Έλα, έλα τώρα μέσα. Τώρα είναι λίγο μέσα. Γεια σα. Κρέας έξω στο ξύλο εδώ και ένα τέταρτο. Γεια σα. Η μία από εκεί τρέχει και δεν ξέρουμε γιατί τρέχει. Δεν ξέρω πού. Τη ζωή κόβει σαλάτες, κάνει ριζότα, ψήνει. Από μόνη τη. Απορώ ότι τι έχει τι άλλε δύο εδώ. Να σου πω, μπορεί να κοπεί αυτό το βιολί. Μπορεί να κοπεί. Τελείωνε, μπορεί να κατέβει κάτω, σε παρακαλώ. Να σου πω, πήγαινε κάτσε μέσα. Πήγαινε κάτσε μέσα. Πήγαινε κάτσε μέσα εκεί. Ελάτε. Έλα, ελάτε. Τι δεν μπορείς, δεν μπορείς. Μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, ρε, εντάξει, πήγαινε το. Πήγαινε το, αλλά να μην κάθισε. Τελείωνε. Μετά απορούν γιατί το εστιατόριο δεν έχει δουλειά. Εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Δεν είναι εστιατόριο. Η φιλική διάθεση του Τόλι εξοργίζει την Ιωάννα. Θα καταφέρει να καταπιέσει την οργή της και να συγκεντρωθεί στη δουλειά της. Τόλι! Τόλι! Μάλιστα! Έλα λίγο, δέρετε. Η συμπεριφορά της Ιωάννας είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Δεν υπολογίζει ούτε τους πελάτες, αλλά ούτε και τα ίδια της τα αφεντικά. Μια ώρα δουλεύεις. Τις άλλες 7 μαλακίες. Πού πας τώρα? Πας καλά. Φέρ' την εδώ. Γιατί να μην την πάω? Τι δουλειά έχεις εσύ να πάρεις σαλάτα έξω? Θέλω να πω έξω, να πάω τη σαλάτα. Για ποιο λόγο? Θα βγεις έτσι, με την ποδιά, να πάρεις σαλάτες. Γιατί τι πειράζει να πούμε την ποδιά, τι έχω. Τι είναι εδώ μέσα, κομπάνιο. Ακούσατε, ακούσατε. Ο Τόλις ερωτεύτηκε. Τι να πούμε, μόνο αυτό λείπει. Τα τύμπανα. Η ζήλια βγάζει την Ιωάννα εκτός εαυτού και εκτός κουζίνας. Πες μου. Πολύ λάδι. Πάμε. Καταρχήν δεν ξέρω αν είναι πατάτες. Είναι σπιτικές. Εσύ τι σχέση έχεις να πας έξω? Αν ήταν κάποιος να βγει έξω, είναι αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης. Εγώ δεν βγήκα να δω για το τραπέζι, εγώ βγήκα να δω για το τραπέζι. Ωραία. Πόλη. Αυτό πράγμα είναι τελευταία φορά που γίνεται. Άκουσε με καλά. Γιατί δεν μου το είπατε εμένα ότι. Ένα λεπτάκι να δω. Εγώ δεν βγήκα να κάνω. Άκουσε με. Τέρμα! Κομμένε δικαιολογίες. Δεν μιλάς, μιλάω εγώ. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
Το φαγητό είναι κάτω του μετρίου. Ο καθένας εδώ κάνει ό,τι του καλώσει στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει υπεύθυνος κουζίνας, γιατί ο καθένας δεν ξέρει τι κάνει. Γυρίζουν όλοι στα σβούρα για να κάνεις 5 κουβέρα απόψε, δουλέψαμε 2,5 ώρες και το φαγητό βγήκε σκατά. Ή θα γίνει εστιατόριο ή κλείστε το. Τελειώνει η κουβέντα εδώ. Τελευταία φορά που οι δύο σας καθόσατε και κάνετε μαλακή στο εστιατόριο. Αν θέλετε να καβλάσετε, σπίτι σας, εδώ είναι επιχείρηση. Εσύ κάθεσαι και τους προστατεύεις, έλα εδώ. Μιλάμε και φεύγεις. Εσύ είσαι υπεύθυνη για όλα αυτά. Δηλαδή ανέχεσαι να βγαίνει έξω και να μιλάει με τον πελάτη. Όχι. Κομμένες οι μαλακές. Σκεφτείτε πραγματικά. Εσύ πρέπει να σκεφτείτε ότι το φαγητό σου είναι πολύ κακό και εσύ πρέπει να σκεφτείτε ότι πρέπει να μεγαλώσετε. Νηπιαγωγείο, είσαι πολύ κακή. Εδώ είναι κομμάνιο, σκεφτείτε αυτά που σας είπα. Μέσα ήταν παιδική χαρά και όχι κουζίνα εστιατόριο. Τρίτη μέρα σήμερα. Και ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να δει κατά πόσο η ιδέα που έχει στο μυαλό του για το εστιατόριο του Ανδρέα και της Ζωής μπορεί να πετύχει. Πίτσα θα τρώγες. Θα τρώγα, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σου αρέσει η πίτσα? Μ' αρέσει. Νομίζω ότι η περιοχή μπορεί να υποστηρίξει ένα μαγαζί με πίτσα. Ο Έκτορας Μποτρίνη, έχοντας πια μια ξεκάθαρη εικόνα, αποφασίζει να αναφερθεί στα προβλήματα του εστιατορίου ένα προς ένα. Σέρβις δεν υπάρχει. Αυτό το παρατήρησα χθες. Γιατί δεν υπάρχει, δεν σερβίραμε χθες. Σερβίρεις σαν να σερβίρεις γουρούνια. Ναι, αλλά με δεν το συμπάθειο. Όταν είσαι 3/4 εδώ και γράφεις τον κόσμο στο παρκάρι σου και δεν έχεις να πάρεις τα πιάτα. Και όλα τα φαγητά. Όλα τα φαγητά. Και τα πιάτα εκεί πέρα και σε κάθασαν εδώ πέρα και και τα πιάτα φεύγανε παγωμένα. Γιατί εγώ δεν τα ζήταγα τα πιάτα από την κουζίνα. Τα ζήταγες και εξαφανιζόσουν. Εσύ τώρα, το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα? Να βγαίνει ο υπάλληλος από την κουζίνα και να ζητάει το λόγο από τους πελάτες. Εσύ δεν τι έκανες? Δεν ζήτησα το λόγο, απλά βγήκα να βγω. Για ποιο λόγο, με ποιο δικαίωμα? Ήθελα να βγω έξω από την κουζίνα. Με ποιο δικαίωμα? Ήθελα να βγω έξω. Κακός. Μόνη σου στη δουλειά σου και σπίτι σου. Αφού θίξει τα προβλήματα στο σέρβις και στην εικόνα που παρουσιάζουν προς τα έξω, ο Έκτορας θα επικεντρωθεί στο μενού του εστιατορίου. Αν και για τον Ανδρέα και τη Ζωή η πίτσα ήταν το είδος που γνώριζαν να φτιάχνουν πολύ καλά, αποφάσισαν να πειραματιστούν με διαφορετικά μενού. Για τον Έκτορα Μποτρίνη είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ποντάρουν στο δυνατό τους χαρτί. Την πίτσα. Σκέφτηκα στο μαγαζί να βάλουμε πίτσα. Θα κόψουμε πολλά πράγματα που έχεις, δηλαδή ο κατάλογος θα γίνει μικρός. Θα βάλουμε 10 πραγματάκια, θα βάλουμε ένα καλό ριζότο, μία καλή πίτσα και θα βάλουμε και 2-3 σαλάτες που να τρώγονται. Delivery μπορείς να κάνεις. Μπορώ. Όλη μέρα κάθεται. Ναι. Θα μπορέσει να έχει ένα μηχανάκι και να πηγαίνει να παίρνει delivery τις πίτσες. Delivery θα κάνει ο Τόλης. Και πώς θα κάνει εγώ? Και τι θα μπαίνει σε σπίτι? Θες να κάνεις εσύ delivery? Όχι, να βάλει κάποιον άλλο. Δηλαδή τι θες να κάνει? Να είναι εδώ πέρα μέσα. Τελειώνει εδώ η κουβέντα. Σήμερα το μαγαζί θα μείνει κλειστό. Θα έρθει ένας συνεργάτης μου, ο Καραμάνης, που έχει εξοπλισμούς και θα σας φέρει φούρνο για πίτσα και ζυμωτήρι. Ωραία. Εγώ πάω να αλλάξω και θα τα πούμε στην κουζίνα. Έχουμε πολλή δουλειά. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Είχα όνειρο σε αυτό το μαγαζί να βάλω πίτσα και ήρθε ο Έκτορας και το πραγματοποιεί. Ένα πράγμα σας λέω. Συμμορφωθείτε. Είμαι πολύ χαρούμενη που αυτό το μαγαζί θα αποκτήσει τη δική του ταυτότητα. Θα μας δείξει ο κύριος Έκτορας πώς να φτιάχνουμε πίτσα και πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Οι εργασίες στο εστιατόριο ξεκινούν άμεσα. Ο χώρος πρέπει να ανανεωθεί και να πάρει το χαρακτήρα ιταλικού εστιατορίου. Σε λίγες ώρες, ο εξοπλισμός που τους υποσχέθηκε ο Έκτορας φτάνει στο εστιατόριο. Πώς πάει? Ωραία δουλειά. Ο χρόνος πιέζει και η Ιωάννα με τη Ζωή θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο νέο μενού που δημιούργησε ο Έκτορας. Λοιπόν, σου φέρα κατσαρόλες. Έλα. Η πίτσα που θα φτιάξουμε σήμερα είναι η μαργαρίτα. Ξεκινάμε. Το αλεύρι που χρησιμοποιούμε είναι μαλακό. Ναι. Παίρνουμε τη μαγιά μας. Την βάζουμε σε ένα μπολάκι και ρίχνουμε νερό χλιαρό. Θα μου ρίξεις μια πρέζα ζάχαρη μέσα στη μαγιά, γιατί τη δυναμώνει και φουσκώνει πιο γρήγορα. Πάμε. Άλλη λίγη. Τέλεια. Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Δεύτερο βήμα πολύ σημαντικό. Δεν μπερδεύουμε ποτέ το αλάτι με τη μαγιά. Γιατί πάλι η μαγιά καίγεται όταν έρχεται σε επαφή με το αλάτι. Άρα ξεκινάμε. Αλατίζουμε το αλεύρι μας. Ναι. Σε κάθε κιλό αλεύρι εγώ βάζω περίπου 25 με 30 γραμμάρια αλάτι. Ελαιόλαδο. Ναι. Ανακάτεψε το. Ρίχνω μέσα τη μαγιά. Ναι. Σωστά. Και προσθέτω κι άλλο νερό. Πάμε στο ζυμωτήρι. Ρίχνουμε λοιπόν το χαρμάνι που έχουμε κάνει.
στο ζυμωτήριο. Ναι. Λοιπόν, αρχίζει και δουλεύει. Ενώ ζυμώνει, συνεχίζουμε και κάνουμε κάτι άλλο. Σαν τσαπίτσες πρέπει να είναι πάντα ομοί. Παίρνουμε μια ντομάτα, ναι. Την τρίβουμε, ναι. Κρατάμε και το ζουμάκι της και προσθέτουμε ελαιόλαδο, ρίγανη, πιπέρι, αλάτι, όποιος θέλει και βασιλικό. Λοιπόν, το ανακατεύουμε καλά. Πάμε λοιπόν στο μίξερ τώρα. Πάρε αλεύρι. Βάλε στο πάσο σου. Για να σε δω. Βεβαίως. Για να σε δω λοιπόν. Α, είσαι μαστόρισα βλέπω. Θα μου κάνεις ένα σαλαμάκι και θα μου κόβεις περίπου μπάλες των 200 γραμμαρίων. Πάμε. Ναι. Παίρνουμε την ντομάτα μας. Δεν πρέπει να έχει πολύ. Όλα πρέπει να έχουν μια ισορροπία. Το ζυμάρι μας λοιπόν έχει φουσκώσει. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε. Εγώ προσωπικά λόγω του ότι η μοτσαρέλα πολλές φορές είναι λίγο άνοστη, προσθέτω και λίγη παρμεζάνα. Βασιλικό. Φιλαράκια. Και στο τέλος τι θα κάνουμε, θα βάλουμε λίγο πιπέρι από πάνω και λίγο λάδι ομό. Η πίτσα πρέπει να μείνει στο φούρνο γύρω στα 4-5 λεπτά. Ναι. Στον επαγγελματικό φούρνο. Γιατί ψήνεται απευθείας πάνω στην πλάκα. Στο σπίτι που το βάζουν στη ταψί πρέπει να πάει στα 9-10 λεπτά. Ναι. Ωραία, όταν είναι λεπτό το ζυμάρι. Να την η πίτσα μας. Κοίτα τι ωραία που είναι. Το δεύτερο πιάτο λοιπόν είναι ένα ριζότο. Θα σου δείξω πώς γίνεται το ριζότο, ναι. Το ιταλικό. Να δεις πόσο μεγάλη διαφορά έχει από αυτό που κάνεις εσύ. Οι νέες συνταγές φαίνεται να δυσκολεύουν αρκετά τη ζωή. Ριζότο με ντομάτα, καλαμάρια και τυρί με τσοβόνε. Κατάλαβες σου είπα. Πες μου. Δεν θυμάσαι. Θα να πάμε πάλι την αρχή. Ριζότο με καλαμάρια, ναι. Ντομάτα και τυρί με τσοβόνε. Πάμε πάλι. Τι θα κάνουμε. Καλαμάρια, ντομάτα. Ναι, με. Με τυρί. Πάμε πάλι. Θα κάνουμε. Δεν θα μπορέσω. Δεν μπορεί να το θυμηθεί, δεν μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, ριζότο με καλαμάρια, τυρί με τσοβόνε και ντομάτα. Καλαμάρια. Λοιπόν, πάμε πάλι. Τι θα κάνουμε. Ριζότο. Ένα ριζότο με καλαμάρια, ντομάτα και τυρί με τσοβόνε. Ούτως ή άλλως θα έχεις μπροστά σου. Για να γίνει το ριζότο. Κρεμμύδι. Λεπτοκομμένο. Το κρεμμύδι θα το σοτάρεις πριν. Γιατί το ριζότο για να γίνει σωστό χρειάζεται το στάρισμα, καβούρδισμα. Άρα για να καβουρδίσεις κάτι θέλεις υψηλή θερμοκρασία. Ναι. Για να το κρεμμύδι θέλεις χαμηλή θερμοκρασία. Άρα αυτά δύο δεν πάνε μαζί. Άρα τι κάνουμε. Ναι. Σοτάρουμε το κρεμμύδι δίπλα. Ναι. Μετά σε άλλη κατσαρόλα το στάρουμε το ρύζι και ρίχνουμε το κρεμμύδι στο τέλος. Ναι. Ωραία. Το ρύζι που παίρνεις είναι καρναρόλι. Είναι το καλύτερο. Γιατί έχει πολύ άμυλο και το ζώο χυλώνει πολύ εύκολα. Ναι. Συνοηθήκαμε, γιατί είναι καλύτερο. Δεν μπορώ να τα πω. Δεν με παρακολουθείς. Σε παρακολουθώ, δεν μπορώ να τα πω. Ξεκινάμε. Ελαιόλαδο στην κατσαρόλα μας. Ναι. Φωτιά. Σιγαρίζουμε λίγο το κρεμμυδάκι μας. Θα βάλουμε και ένα κομματάκι σκόρδο. Πάει πολύ με τα θαλασσινά. Το ρύζι το έχουμε ήδη το στάρι. Το έχουμε ήδη καβουρδίσει. Ναι. Το ρίχνουμε μέσα. Πλούσια μερίδα. Ωραία. Τώρα ρίχνουμε λίγο κρασάκι. Πρέπει το κρασί να εξατμιστεί τελείως. Τώρα έχουμε πάρει ζουμί ντομάτας. Ναι. Και θέλει συνέχεια ανακάτεμα. Έχει καμία σχέση με το ρύζι που κάνεις εσύ. Όχι. Τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε ένα τηγανάκι. Ελαιόλαδο. Ένα σκόρδο σπασμένο. Ένα στη μια. Δύο φιλαράκια βασιλικό. Το ρύζι έχει τραβήξει. Το σβήνουμε. Τελείωσε. Το τηγάνι είναι ζεστό. Ρίχνουμε τα καλαμαράκια μας. Αλάτι στα καλαμάρια. Πιπέρι. Πολύ λίγη ρίγανη. Και πρόσεξε. Όταν δούμε ότι είναι πολύ ζεστό, σβήνουμε με κρασί. Αυτό είναι. Βλέπεις. Του δίνουμε ένα πέρασμα και τα έχουμε εδώ. Τώρα παίρνουμε το ρύζι μας. Στο ρύζι βάζουμε. Βασιλικό, φέρουμε ένα τρίχτη. Πολύ ωραία. Τυρί με τσοβόνι. Παρμεζάνα. Ένα κομματάκι βούτυρο. Ρίγανη. Ξύσμα λεμόνι. Λίγο χυμό λεμονιού. Τώρα αυτό λέγεται δέσιμο που κάνουμε στο ρύζι. Εντάξει. Ναι, ναι. Φρέσκια ντομάτα. Τι έχουμε βάλει λοιπόν, για πες μου. Φρέσκια ντομάτα βάλαμε μέσα. Ναι. Τι τυρί. Λοιπόν, το ξέχασες.
Πιπέρι. Είδες τη ώρα που χύλωσε. Ναι. Λίγο ελαιόλαδο ομό. Πώς λέγεται το πιάτο? Τι εννοείς πως? Όχι αυτό το πιάτο. Πώς λέγεται το πιάτο που φτιάξαμε? Ριζότο. Με θαλασσινά. Με θαλασσινά. Με καλαμπαράκι. Ευτυχώς τα θυμήθηκες, ε. Είμαι που σου είπα. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Από πάνω βάζουμε τα καλαμαράκια, που έχουμε περάσει στο τηγάνι με σκόρδο, βασιλικό και κρασί. Βάζουμε και δύο φιλαράκια βασιλικό. Wow. Λίγο ελαιόλαδο πάνω από τα καλαμάρια, λίγο πιπέρι και είσαι έτοιμη. Ραντεβού αύριο, πολύ νωρίς θα πρέπει να έχουμε πολλή δουλειά. Αυτό που φτιάχναμε μέχρι τώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δοκιμάσαμε. Το μαγαζί είναι εργοτάξιο. Η ζωή δείχνει να προσπαθεί, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά για να τα καταφέρει. Τέταρτη μέρα σήμερα. Περιμένω την οικογένεια να τους δείξω τον ανανεωμένο τους χώρο. Οι στόχοι μας είναι δύο. Να λειτουργήσει η κουζίνα κανονικά και να γεμίσουμε το μαγαζί με κόσμο. Γεια σας. Καλά. Γεια σας τώρα. Κάνετε. Καλά. Καλά. Πώς πάει? Σαν το μαγαζί σας. Πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σε υπέρ ευχαριστώ και πιστεύω ότι από τώρα και πέρα όλα θα πάνε καλά. Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Ότι... και πρέπει να τρέξουμε. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Πάμε εμείς στην κουζίνα. Καινούργιοι πίνακες. Βαψίματα όλα. Τραπεζομάντελα καινούργια. Τα πάντα. Έχω συγκινηθεί τόσο που δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Σήμερα λοιπόν πρέπει να διαφημίσουμε το μαγαζί. Για να το διαφημίσουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι έξυπνο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πίτσα ιταλική, εσύ θα κάνεις μια πίτσα καναδέζικη. Ναι. Θα στείλουμε τα παιδιά στην πλατεία του χωριού, ναι, να δώσουν στον κόσμο πίτσα. Ναι. Θα είναι ένα είδος διαφήμισης δηλαδή. Ξεκινάμε. Δεν πιστεύω να κλέβεις, ε. Και σε θέλω γρήγορη, πάμε. Ζωή, όλα καλά. Ωραία. Εγώ κάνω λοιπόν ένα είδος πίτσας, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, ντομάτα. Πρόσεξε, κοίταξε τι κάνω. Είναι ένα είδος στριφτής πίτσας. Δεν σε προλαβαίνω. Πώς λέγεται αυτό, ξέρεις? Όχι, ότι δεν το φτιάχνω. Αυτό λέγεται καλτσόνε. Είναι ένα είδος πίτσας σκεπαστής. Ζωή, τι σου λέει αυτή? Ω, πολύ ωραίο. Δοκίμασε ένα κομμάτι, έλα. Φανταστικό. Έκτορα, μου δοκιμάζεις λίγο την πίτσα μου? Πάρε όποιο θέλεις. Και θα μου πεις την αλήθεια. Είναι ωραία, διαφορετική αλλά ωραία. Θα το ξαναπάρεις μέχρι να τελειώσει τη δουλειά. Αν ξαναμπείς εδώ θα φάσεις σάλτσα στο κεφάλι, έχεις το λόγο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η Ιωάννα και η Ζάνα θα χρησιμοποιήσουν σωστά το κέφι και τη ζωντάνια τους, αυτή τη φορά έξω από την κουζίνα, για να διαφημίσουν τα απόψινά εγγένεια του εστιατορίου. Ορίστε, είστε καναδέζικοι ή ιταλικοί? Ιταλικοί. Να ετοιμάσετε. Τους περιμένουμε στο νέο μαγαζί με το μένου του Έκτορα. Γεια στα χέρια σας. Πώς αρέσει? Πάρα πολύ ωραία. Όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι με τις πίτσες, αλλά πιο πολύ με τον κύριο Έκτορα. Η διαφήμιση του εστιατορίου έγινε. Σειρά έχει η παρουσίαση του νέου ιταλικού μενού από τον Έκτορα, το οποίο από εδώ και πέρα θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά γράμμα. Εδώ είναι καινούργιοι κατάλογοι. Βάλαμε πίτσα, 2-3 ορεκτικά, σαλάτες, πράγματα πολύ απλά και εύκολα. Έχει καμία σχέση με τη βίβλο που είχατε στο τραπέζι? Εσύ θα τους πάρεις και θα τους βάλεις στα τραπέζια. Και ελπίζουμε να έρθει κόσμος απόψε. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει. Οι καινούργιοι κατάλογοι
παίρνουν τη θέση τους στα τραπέζια. Ενώ στην κουζίνα εργάζονται όλοι πυρετοδός για την προετοιμασία των νέων πιάτων. Θέλω να καθαρίσεις καλαμάρια. Εσύ να ανάψεις κάρβουνα και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Πάμε. Οι πρώτοι πελάτες καταφθάνουν. Βάζουμε μπριζόλες να ψηθούν. Σιγά σιγά. Να σου πω και ο δικός μας, Κουνήσου λίγο, πάμε. Τι κάνει, καλώς ορίσατε. Κόβουμε το μαρούλι. Οι πελάτες μπορεί να έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στα τραπέζια, άλλα πράγματα όμως λείπουν. Τόλι! Μάλιστα! Τόλι! Να σου πω. Έχει έρθει κόσμος. Ναι. Όταν έρχεται κόσμος, με την παραγγελία, τι θα τους δώσεις? Παίρνω ρύζο. Πριν την παραγγελία, τι τους δίνεις, τι τους κάνεις? Κατάλογο. Αερά και μετά? Κόλλησες τώρα, έτσι. Ναι. Μετά τον κατάλογο, τι τους κάνεις? Νερό. Ωραία. Τι άλλο μετά? Πιάτα, μαχαίρια, πυρούνια. Ναι. Και ψωμί? Να τους πάμε. Για δείξε μου το ψωμί σου που είναι. Φώναξε αφεντικό. Μάλιστα. Κύριε Αντρέα, έρχεστε λίγο. Μάλιστα. Ορίστε. Το ψωμί που είναι. Δεν παίρνετε ψωμί σήμερα? Εσύ εδώ δεν πρόσεξες ότι δεν υπάρχει ψωμί? Τα ψώνια εγώ τα παίρνω. Εγώ παίρνω ψώνια. Προχώρα τώρα. Θα τη βγάλουμε έτσι, πάμε. Ο χρόνος πιέζει και πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα με τα υλικά που υπάρχουν. Θα βγάλουμε ψωμί δικό μας, πάμε. Λοιπόν, κοίταξε τι θα κάνεις. Αποταπλώνεις, εντάξει. Ναι. Με τα δάχτυλα θα το τρυπάς έτσι. Θα κάνεις μικρές πιτούλες. Θα τις βάζουμε στο φούρνο. Πάμε, συνέχιζε παιδιά, τι περιμένετε, έχει έρθει κόσμος. Έκτορα, ναι. Να στείλω κάποιον να πάρουν ψωμί. Δεν θέλουμε να πάρεις ψωμί, θα βγάλουμε δικό μας ψωμί τώρα. Μια δουλειά είχατε να κάνετε σήμερα. Όλο το βράδυ ξενύχτησε ο κόσμος να δουλέψει. Εδώ η κουζίνα από το πρωί τρέχει. Εσείς θα κάνετε δύο δουλειές. Να στρώσετε την τραπεζαρία και να φέρετε ψωμί. Το γαμψωμί δεν ενδιαφέρεται και κανείς. Τα έχετε γράψει όλα στο πάρι σας. Ιωάννα, τι συμβαίνει, αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Ε. Συγγνώμη. Ωραία. Τελειώνει η κουβέντα αυτή, ε. Ναι. Τελειώνει. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που σου λέω. Σε βλέπω αγχωμένο απόψε. Τι έγινε? Είμαι αγχωμένος. Ούτε ψωμί, ούτε. Το ψωμί μόλις έφυγε. Αρχίζει το μαγαζί και μισογέμισε. Σ' αγχώνει αυτό, ε. Παγχώνει. Ναι, έχεις μάθει που δεν υπήρχε ψυχή. Για να σου δω απόψε. Όταν τα πρώτα πιάτα σερβιριστούν, ο Τόλης αποφασίζει να χαλαρώσει λιγάκι. Αγνοώντας τον Ανδρέα και τους πελάτες και αποδεικνύοντας πως κάποιες συνήθειες τελικά δεν κόβονται ποτέ. Ρε, τι κάνετε εκεί? Πιάστε κουβέντα. Έξω γιατί τις πουτσες, εσείς μην άρετε. Να μην την ξανάρθει να τις πεις μ***ιες. Προχώρα. Τελευταία φορά που γίνεται αυτή η μ***ια. Ειλικρινά, τελευταία φορά. Αγχώθηκε σε ποιο πράγμα? Και. Αγχώθηκε γιατί έχει κόσμο. Να αγχώνεσαι όταν δεν έχει κόσμο. Πίτσες αργούνε. Μπα, ξύπνησες. Ε, είδες το όνειρο. Ο υπότης Τόλης εκμεταλλεύεται την κάθε στιγμή για να βρεθεί δίπλα στην Ιωάννα. Μήπως και εκείνη χρειαστεί κάτι. Τι κάνεις εδώ, παιδί? Να δω άμα δεν μπορεί να τη βοηθήσω λίγο. Βοήθησέ την, ρε. Βοήθησέ την. Φύγε. Άστο να το κάνω εγώ. Πήγαινε, βοήθησε τη ζωή εσύ. Τι κάνεις, βλέπεις? Το ανοίγω. Μ***ες κάνεις. Λοιπόν. Βλέπεις, παιδί μου, δεν είναι δουλειά σου. Πήγαινε μπροστά. Αν ξαναμπεί μέσα αυτός, θα φύγεις και εσύ κι αυτός. Παρά τις συστάσεις του Έκτορα, η Ιωάννα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την επικοινωνία της με τον Τόλη με διαφορετικό τρόπο. Τα δάχτυλά της έχουν πάρει φωτιά. Και όχι επειδή άγγιξε κάποια κατσαρόλα. Θα το ξαναπάρεις μέχρι να τελειώσει η δουλειά. Ο Τόλης και η Ιωάννα αδυνατούν να καταλάβουν τη σημασία της απόψινής βραδιάς και συνεχίζουν τις γλύκες. Σε κοφίγε έξω. Θα πάρω το ποτήρακι. Τι κάνετε εκεί? Ναι, μιλάτε. Και πρέπει να φύγετε στα πιατά. Τελείωνε. Άμα θέλετε να κάνετε κουτσομπολιό, να το κάνετε σπίτι σας, όχι εδώ. Κοίταξε να δεις. Εσύ πολύ γρήγορη στα λόγια. Στη δουλειά αργείς. Κουνήσου λίγο. Έχει έξω γυναικοπαρέες, κύριε Έκτορα. Εσύ δεν παίρνεις από λόγια, ε. Όλα καλά, χρειάζεται εσύ καλά. Βοήθεια. Θέλεις κάτι? Όχι, να δω πως χρειάζεται βοήθεια. Όχι.
Όχι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αν ξαναμπείς εδώ θα φάσεις σάλτσα στο κεφάλι, έχεις το λόγο. Ήθελα να ρωτήσω την Ιωάννα πώς θέλει βοήθεια. Θα φάσεις σάλτσα στο κεφάλι, φύγε. Όχι. Ωραία. Μπράβο. Πολύ καλά τώρα. Μπράβο, έτσι. Βρήκαμε ρυθμό. Είδες. Όταν δεν έρχεται κανείς μες στην κουζίνα, όταν δεν σας απασχολεί κανένας, η δουλειά βγαίνει. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, τα πιάτα, έστω και με καθυστέρηση, έφτασαν στα τραπέζια των πελατών. Τουλάχιστον έφαγε ο κόσμος. Με χίλια ζόρια, αλλά έφαγε. Το φαγητό μου άρεσε πάρα πολύ. Το βρήκα πολύ φινετσάτο, πολύ ωραίο. Συνολικά, το μενού ήταν πολύ ωραίο. Ήταν διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στο μαγαζί. Ξυπηρετηθήκαμε, φάγαμε, ευχαριστηθήκαμε. Γεια στα χέρια του Κερκυραίου. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για όλους. Ο Έκτορας, λίγο πριν αποχωρήσει, κάνει το δικό του απολογισμό. Κουραστήκαμε, δυσκολευτήκαμε, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε. Ναι. Εσύ ξέχασε τα ριζότα που κάνεις και όλα αυτά, συνέχισε και ασχολήσου με την πίτσα. Άφησε στο μενού αυτά τα 10 πραγματάκια που σου έδειξα και νομίζω θα πας πολύ καλά. Χώρισέ τους αυτούς τους δύο. Ναι. Ή κράχ τους. Το υποσχεθήκατε. Και εσύ πρέπει να φερθείς ένα αφεντικό. Θα το κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, βασίζομαι πάνω σου. Και εσύ, κουκλά μου, στην πίτσα. Καναδέζικη, ιταλική, την πίτσα. Ναι, ναι. Είμαι τόσο ευχαριστημένος που είδα τόσο κόσμο που γέμισε η σάλα που δεν μπορώ να το πω με λόγια. Το μενού που έφτιαξε ο Έκτορας άρεσε τόσο πολύ στους πελάτες και όλοι φύγανε πολύ ευχαριστημένοι. Η ζωή απόψε πιέστηκε πολύ, αλλά στο τέλος κατάλαβε πώς λειτουργεί μια επαγγελματική κουζίνα εστιατορίου. Αν και ο Ανδρέας συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του, νομίζω ότι μαζί μπορούν να τα καταφέρουν.